Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεότο και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθύνω και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν Σοφία, πρόσχομεν. Εγνωτήτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέσαι διαβεβαιούστε. Την αφροντίζω συν καλών έργων προείστασε, υπεπιστευκότες το Θεόν. Ταύτα εστιν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίες και έρην και μάχας νομικάς περιείστατον, εις ίγαραν ον ωφελής και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπο μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστρατε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτό κατάκριτος. Μαν θανέτος αν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσει να καρπεί. Ειρήνηση. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή, ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, πάση. Το κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα εσύ. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς εστέ το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήν επάνου όρους κειμένη, που δε καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα. Και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Βαρνάβα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίας την ετο είδωρ του ετώτη δυνάμη και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των διδασκόντων και διδασκομένων εν το σχολείο τούτο, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, και υπέρ του καταπεμφθήνε ημιν πλουσίαν τη θείαν χάριν εν της έργης αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του γενέστε ημιν των θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, εν εις κατά των θείων αυτών φωτισμών πράτωμεν αγαθείς, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσας, ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους,
και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Κύριε Ιησού Χριστέ το φως το αληθινόν, κατάπεμψου την ευλογία σου επί των οίκων τούτων και κατάστησον αυτών ευφυΐας και αγάπης δοχείων, τους εν αυτό μοχθούντας και κοπιώντας άμυψε της πλουσίους εκτιρμής σου, σκέπασον υπό τη σκέπη των τερίβων σου και τους εν αυτό τα σεντεύξεις ποιήν βουληθέντας και διημών τα ευχαριστηρίους δεήσεις και ηκεσίας αναπέμπομεν. Συ προσάγοντας από πάσης βλάβης τήρησον ατρότους ευλογών και την εντάφθα διαμονήν. Συγγέλιο βασιλεύς της ειρήνης, της ψυχώνημα και στην δόξα αναπέμπομεν, του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι Συ ο των παιδίων και της νεότητος φίλος και Πατήρ φιλόστοργος, και Συ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση τέναντίον δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσε Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου, νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Δόξα Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός και επάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σε μια όμορφη φθινοπορεινή μέρα, γεμάτη από το φως του ήλιου, που θαρρείς μόνο στην όμορφη πατρίδα μας στέλνει αυτή τη ζωογόνο δύναμή του, φωτίζει τα πρόσωπα και δίνει τη ζωή, κάνει αυτή τη μέρα, αυτό το φως, πιο όμορφη,
αλλά καθώς ευλογούμε και αγιάζουμε δύο συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, το δεύτερο και το όγδο, η ομορφιά των νηπιαγωγείων είναι η ομορφιά των παιδιών μας. Και νομίζω τα πιο όμορφα παιδιά των αμπελοκήπων εδώ, σε αυτό το όμορφο σχολείο, φοιτούν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, τους συνεργάτες του, όλους όσους κοπίασαν, όλους όσους βοήθησαν, όλους όσους αγωνίστηκαν για να φτάσουμε σε αυτή τη μέρα. Και ξέρουμε ότι χρειάζεται πολύς κόπος ακόμη στην πατρίδα μας για να μπορούμε να χαιρόμαστε πράγματα. Καλωσορίζω λοιπόν και εγώ τα παιδιά και τους γονείς και τους κηδεμόνας που θέλω να είναι υπερήφανοι γι' αυτό που παραδίδεται σήμερα με κόπο, με την ευθύνη να το διαφυλάξουμε, να το προσέξουμε, να το κρατήσουμε αξιοπρεπές, γιατί στην πατρίδα μας δεν θυμιζόμαστε όλοι για την όψη των δημοσίων κτηρίων που γίνεται με πολύ κόπο και με στερήσεις πια για να παραδοθούν σε κοινή χρήση. Θέλω ακόμη να πω ότι εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ξεχασμένοι από πολλά χρόνια, οι άνθρωποι παρά τις δυσκολίες έκαναν πάντοτε περισσότερα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν ήταν αποτέλεσμα οικονομικών παραγόντων. Τα παιδιά ήταν καρπός αληθινής και αυθεντικής αγάπης. Καρπός της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Καρπός πίστης στον Θεό. Και έχουμε βέβαια κάποιες ελλείψεις ακόμα σε κτηριακές υποδομές. Και θα ήθελα, καλωσορίζοντας τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, αγαπητό φίλο και συνεργάτη, τον κύριο Τζιτζικώστα, δημόσια για ακόμη μια φορά να τον παρακαλέσω, ότι τώρα, στις δυσκολίες και στα προβλήματα, ιεραρχώντας στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, στο δυτικό της κομμάτι να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Νομίζω οι άνθρωποι το αξίζουν, το δικαιούνται και το περιμένουν. Κύριε Δήμαρχε, σας συγχαίρω για ακόμη μια φορά για τα έργα που με περηφάνεια παραδίδεται στο λαό μας και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση. Ο Θεός να ευλογεί τον τόπο μας, τα παιδιά μας που είναι το μέλλον και η ελπίδα. Και να σας πω, μη φοβηθείτε τις δυσκολίες που μπορεί και περισσότερες να γίνουν. Χρειάζεται περισσότερη προσευχή, δυνατότερη αγάπη, μετάνοια για αυτά που πράξαμε όλοι μας και δεν είμαστε υπερήφανοι για αυτά, αλλά και περισσότερη δουλειά για να αναστήσουμε τον τόπο και να τον σηκώσουμε ψηλότερα. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η χάρις του Θεού να προστατεύει τα παιδιά μας και τις οικογένειές τους. Καλή δύναμη σε όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Σεβασμιότατε,
Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε Γενική Γραμματέα, κύριε Σιμόπουλε, κύριε Πρώην Υπουργέ, κύριε Ορφανέ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Διευθυντά, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, κύριε Γεωργίου, να σας συγχαρούμε και για τα νέα καθήκοντά σας, που από διευθυντή στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο έχετε επιλεγεί από συναδέλφους σας και είστε εκεί, σε αυτή τη θέση, να βγάλουμε και ένα διευθυντή από την περιοχή μας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κυρίες Διευθύντριες των Υπηαγωγείων, αγαπητοί γονείς και αγαπητά παιδιά, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα χαράς. Δεν ξέρω αν μπορώ να μεταδώσω τα συναισθήματα τα δικά μου σε εσάς, αλλά θα πω δύο λόγια και μπορείτε να αντιληφθείτε μόνοι σας περί τίνους πρόκειται. Στις 1η Ιανουαρίου του 2003, όταν έγινα δήμαρχος, η κατάσταση που επικρατούσε εδώ είναι γνωστή σε όλους σας, ιδίως τους παλαιότερους. Δεν θέλω να την περιγράψω. Ως χώρος συγκέντρωσης ναρκωμανών, πάσης φύσεως στοιχείων διαφόρων, με διάφορες επιχειρησούλες οι οποίες λειτουργούσαν εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, συνεργείο αυτοκινήτων κλπ, για το 13 μιλάω πάντοτε, με ένα καθεστώς θεσμικό και νομικό, το οποίο δεν ήξερε κανείς τι συμβαίνει. Και τελικά, συστηματικά, μεθοδικά, εργαζόμενοι σε συνεργασία με τους εκάστοτε αντιδημάρχους παιδείας και τους εκάστοτε διευθυντές των τεχνικών υπηρεσιών και τους αντιδημάρχους των τεχνικών υπηρεσιών και την νομική υπηρεσία του Δήμου, φτάσαμε ύστερα από 12 χρόνια να καταλήξουμε στην έναρξη κατασκευής, σεβασμιότατε, αυτού του συγκεκριμένου έργου, που για να οριμάσει, να προετοιμαστεί ο χαρακτηρισμός, ο δικαστικός αγώνας, η απαλωτρίωση, η καταβολή του τιμήματος, η μελέτη, η δημοπρασία και η έναρξη κατασκευής, χρειάστηκαν 12 χρόνια. 6 εκ των οποίων έφαγε η δικαστική διαδικασία, για να δείτε πόσο ταχύτατη είναι η απονομή της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Για ένα έργο, του οποίου το φυσικό αντικείμενο κράτησε 8-10 μήνες. Δεν είναι τρέλα αυτό για την παραγωγή δημοσίων έργων στην πατρίδα μας? Τα παιδιά του νηπιαγωγείου στην περιοχή, πριν πάνε στο 8ο καινούριο δημοτικό σχολείο, και ευχαριστούμε τον διευθυντή και τους προηγούμενους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς για την κοινή χρήση, την σύγχρηση του χώρου και τη φιλοξενία τόσα χρόνια σε σύγχρονες εγκαταστάσεις των δύο αυτών νηπιαγωγείων, πριν πάνε στο σχολείο, δεν ξέρω πόσοι θυμάστε από εσάς, οι μανούλες εκείνες ξεπέδιασαν και τα παιδιά εκείνα τώρα μπορεί να έχουν γίνει και μάνες. Ήταν σε όροφο διαμερίσματος και σε ισόγειο κατάστημα. Ήταν ή δεν ήταν, για όσους θυμούνται παλιούς. Το 8ο ολοήμερο διθέσιο νηπιαγωγείο και το 2ο διθέσιο νηπιαγωγεία είναι σύγχρονα κτίρια, θα τα δείτε. Δεν θα πω πολλές λεπτομέρειες. Θα πω μόνο ότι κατασκευάστηκαν σε ένα οικόπεδο 1.461 τετραγωνικών μέτρων. Το διπλανό οικόπεδο δίπλα που έχει απομείνει είναι 725 μέτρα. Είναι χώρος χαρακτηρισμένος για πράσινο και υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων. Χαρακτηρισμένος και δεσμευμένος και θα αξιοποιηθεί σε εύθετο χρόνο με τα κατάλληλα κονδύλια για το σκοπό αυτό, για να μην διερωτάστε τι θα γίνει το διπλανό οικόπεδο. Για την κατασκευή, για την αγορά, δόθηκαν του οικοπέδου 1.447.000 ευρώ και 1.700 ήταν ο προϋπολογισμός του όλου έργου των δύο νηπιαγωγείων. Δεν έγιναν σκοπίμως φυτεύσεις θάμνων και άλλων
φυτών, γιατί το καλοκαίρι με δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα είχαμε αστοχία. Τώρα που έπεσε ο καιρός, έτσι, και αρχίζει η δροσιά, θα γίνουν όλες οι φυτεύσεις με σύστημα άρδευσης που υπάρχει. Άλλωστε, σεβασμιότατε, τώρα οργώνουν και τα χωράφια, τώρα σπέρνει και ο κόσμος, τώρα έχουμε ευστοχία και στις καλλιέργειες. Και για τα δύο νηπιαγωγεία ισχύουν αυτά που θα πω. Το μεν 8 είναι 375 τετραγωνικά μέτρα, το δε δεύτερο νηπιαγωγείο 182 τετραγωνικά μέτρα. Έχουν αίθουσες διδασκαλίας, ύπνου, πολυδύναμο χώρο για εκδηλώσεις μαζί με την είσοδο, τραπεζαρία, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα, δεσέ, είναι σύγχρονα, έχουν φυσικό αέριο, κλιματιζόμενα με τέτοιο τρόπο που να λαμβάνεται υπόψη η εξωτερική θερμοκρασία που να μην βλάπτει την υγεία των παιδιών. Ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία είναι η Γιώτα Ρουπακιάς και ΣΥΑ ΩΜΕ, την οποία συγχαίρουμε και ευχαριστούμε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων, τον κύριο Ηρακλή Δρούλια, αλλά και των κτηριακών υποδομών, τη διοίκηση την ΙΝ, για να φάμε την ουρά, το τελείωμα δηλαδή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Γιώργο Ορφανό, τον οποίο επίτηδες προσκάλεσα τη μέρα αυτή εδώ, διότι ενώ δύο προηγούμενοι υπουργοί πέρασαν και προσπαθούσαμε τρεις να λύσουμε το θέμα εδώ του οικοπαίδου, ο ίδιος απάντησε θετικά στη σχετική πρόσκληση τη δική μου και ήρθε 12 η ώρα τη νύχτα εδώ, ήρθε και μέρα, και είδε τι επικρατεί, τι υπάρχει, αν υπάρχουν διατηρητέα κτίρια ή όχι. Μολονότι υπήρχε και παλαιότερη απόφαση που έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτε διατηρητέο. Και έκανε άρση των εμποδίων, έβαλε την υπογραφή του για να γλιτώσουμε από τη γραφειοκρατία και να βρεθούμε εδώ. Και τον ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σιμόπουλο το Στράτο, πρώην Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων, ο οποίος ευλόγησε, ας το πω έτσι, βοήθησε ως υπεύθυνος και πολιτικά προϊστάμενος και εποπτεύων των Οργανισμών Σχολικών Κτηρίων, ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, που είχε την ευθύνη να γίνει η ένταξη της κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο τον Τζικώστα, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί και αυτός όποτε χρειάστηκε συνέδαρμε, όχι σε όλα τα σχολεία και ειδικά και σε αυτό, αλλά και διότι σεβασμιότατε έχει πράγματι εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, σας λέω δε μεταξύ των οποίων ένα πολύ μεγάλο θέμα, τη θαλάσσια ρήπανση στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπο, με μία μελέτη επιτέλους την οποία έκανε η Περιφέρεια με το Πανεπιστήμιο, την έδρα της χημίας, το Αριστοτέλειο, για να δούμε τι συμβαίνει, τι θέλουμε, τι έργα πρέπει να κάνουμε επιτέλους σε μια περιοχή, γιατί ως τώρα μιλάγαμε, συζητάγαμε, διεκδικούσαμε, λαϊκίζανε διάφοροι, αλλά μελέτη σοβαρή, υπεύθυνη και επίσημη δεν υπήρχε. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ναλμπαντίδου, την προηγούμενη Αντιδήμαρχο Παιδείας. Τον είναι Αντιδήμαρχο Παιδείας, ο οποίος φύτρωσε κυριολεκτικά όλο το καλοκαίρι εδώ, τον Βασίλη το Μεζίκη. Τον πρώην Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Κουσενίδη τον Αλέκο, και τον είναι Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη το Μανολόπουλο. Τον αείμνηστο, τον Δημήτρη τον Παυλογιάννη, που ο συνάδελφος Δημοτικός Σύμβουλος είχε υπομειστεί μεγάλο βάρος διαδικασιών στην αρχή αυτής της πορείας. Θέλω να συγχαρώ την κατασκευάστρια εταιρεία Ρουπακιάς και ΣΥΑ ΩΜΕ, τους εδώ συνεργάτες τους και κυρίως τον κύριο Τάσο το Μαντίκα. Είναι εδώ. Θέλω να συγχαρώ
τις διευθύντριες του σχολείου, των σχολείων των δύο. Γιατί το καλοκαίρι, στις άδειες τους, για να δούμε πώς γράφεται καμιά φορά και η ιστορία, ήρθαν και σε αργίες και προετοίμασαν το σχολείο για να μπορέσει να λειτουργήσει στις 12 του μηνός κανονικά και για το ενδιαφέρον ως εκπαιδευτικοί που δείχνουν για τα σχολεία τους και για τα παιδιά, τόσο στις προηγούμενες εγκαταστάσεις, όσο και τώρα και πάντοτε, γιατί έχουν πορεία τέτοια που δεν αλλάζει. Τον κύριο Γεωργίου, τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον Διευθυντή, για την συνεργασία μας. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη για ένα χαιρετισμό, στη συνέχεια εκ μέρους των εκπαιδευτικών σε μία από τις κυρίες διευθύντριες και τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Γεωργίου. Ελάτε κύριε Περιφερειάρχη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αν ξέχασα κανέναν, συγχωρέστε με, δεν το έκανα σκόπιμα. Συγχωρεμένο, Στέλλα. Σεβασμιότατοι, σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης για αυτό το σημαντικό έργο που παραδίδεται σήμερα στην κοινωνία του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Ένα, δύο νηπιαγωγεία που συστεγάζονται και που θα διευκολύνουν τη ζωή, την καθημερινότητα πολλών, κυρίως γονέων της περιοχής, αλλά και των παιδιών. Και να πω ότι αυτό το έργο αποδεικνύει αυτό που πολλές φορές έχω πει σε βασμιότατε, ότι αυτός εδώ ο τόπος, ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, έχει την τύχη και την τιμή να έχει έναν από τους καλύτερους δημάρχους όλης της Ελλάδας στο τιμόνι του Δήμου και μία από τις καλύτερες δημοτικές ομάδες. Και σας το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί καθημερινά συνεργαζόμαστε με αυτούς εδώ τους ανθρώπους, με τον Δήμαρχο, προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις και να κάνουμε έργα στη συγκεκριμένη περιοχή. Και θα ήθελα, σεβασμιότατε, με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα μετά από την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση του Δημάρχου, να βρίσκομαι και εγώ σήμερα κοντά σας, να σας πω ότι με τη δική σας καθοδήγηση, με τη δική σας πίεση, οι προσευχές σας βρήκαν επιτέλους ανοιχτά αυτιά. Γιατί η διοίκησή μας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε και θα ανακοινωθεί σύντομα το κέντρο βάρους του νέου ΕΣΠΑ και των έργων που θα υλοποιηθούν να βρίσκεται εδώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε έναν τόπο που αναπτύχθηκε ανισόρροπα όλο τα προηγούμενα χρόνια. Και έτσι λοιπόν θα ετοιμαστούν και θα γίνουν έργα και παρεμβάσεις σημαντικές στο περιβάλλον, όπως το δυτικό θαλάσσιο μέτωπο που είναι η ντροπή της Θεσσαλονίκης σήμερα και όλης της Μακεδονίας, όπως είναι έργα στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, όπως είναι έργα στην υγεία, αλλά και έργα υποδομής, έργα μεταφορών, έργα τα οποία θα αναδείξουν την περιοχή και θα βοηθήσουν όλους μας να στηριχθούμε πάνω στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να στηρίξουμε την ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη στο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει και θα έρθει από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό και εμείς ως περιφέρεια επιλέγουμε να επενδύσουμε στην περιοχή αυτή. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους σας για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Να ευχηθώ πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, το σημαντικό σας έργο αυτό να συνεχιστεί και να ξέρετε ότι σε ό,τι με αφορά προσωπικά αλλά και την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ήμασταν, έτσι και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να είμαστε δίπλα σας για τη σημαντική αυτή προσπάθεια που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια να κάνουν και παιδιά οι γονείς, γιατί το μαθητικό δυναμικό στους αμπελόκηπους μειώνεται. Εκ μέρους των εκπαιδευτικών των δύο νηπιαγωγείων, η διευθύντρια του δευτέρου νηπιαγωγείου. Έτσι επιλέξατε, έτσι δεν είναι? Ελάτε.
Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Σταυροπόλεως Νεαπόλεως κύριε Βαρνάβα. Αγαπητοί πατέρες, αξιότιμοι δήμαρχοι Αμπελοκήπωρου και Μενεμένης, κύριε Λάζαρη Κυρίζωλου. Κύριε Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Ιζικώστα. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, κύριο Αβραμίδη Κυριάκο. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κύριο Βασίλη Μανολόπουλο. Τον Τέος Υπουργό, κύριο Γιώργο Εφανό. Κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, κύριε Χρήστο Γεωργίου. Κύριε Αντιδήμαρχε Παιδείας, κύριε Βασίλη Μεσίκη. Κύριες και κύριοι Αντιδήμαρχοι. Κυρία Σχολική Σύμβουλος, Συγγραφέα και της 61ης Περιφερειάς, κυρία Κατερίνα Λελιώτη. Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, κυρία Αρμενιτίδου Διευθυντία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συνάδελφοι, αγαπητοί γονείς, κύριες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να σας καλωσορίζουμε στους νέους χώρους, στους οποίους στεγαζόμαστε, το 2ο και 8ο νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, κύριε Λάζαρο Κυρίζωλου, που παρόλο τις αδίκουσες συνθήκες και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε, κατάφερε η νέα σχολική χρονιά να μας βρει στα καινούργια κτίρια, τα οποία αποτελούν πραγματικά έναν υποδειγματικό χώρο, ο οποίος πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή και ολοκληρωμένη παραμονή και εκπαίδευση των παιδιών αυτής της τρυφερής ηλικίας. Έτσι, από φέτος, έγινε αληθινό το όνειρο των δασκάλων, των μαθητών και των γονέων της περιοχής μας, το οποίο αφορούσε τη μεταστέγαση των νηπιαγωγείων μας στον καινούριο χώρο. Ήταν ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα διάστημα, το οποίο η κοινωνία μας, η χώρα μας, αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα και όπου ο χώρος της εκπαίδευσης έχει χάσει ένα σημαντικό μέρος της χρηματοδότησής του. Συμπαραστάτης μας σε όλο αυτό το έργο, στη μεταστέγασή μας, αυτό το διάστημα, είναι και ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου, κύριος Μεζίκης Βασίλης, ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο κομμάτι του χρόνου του για να μας διευκολύνει και να μας ενθαρρύνει και στον οποίο χρωστάμε ολόψυχα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το σχολείο μας έχει φυσικά ακόμα αρκετές ανάγκες, αλλά η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι με την ενεργή συμπαράσταση του Δήμου μας, η οποία είναι πραγματικά ειλικρινής και αμέριστη, και φυσικά όλων των γονέων των παιδιών, όλα αυτά θα παραμεριστούν και θα τακτοποιηθούν. Σας υποσχόμαστε ότι θα φροντίσουμε αυτό το υπέροχο χώρο, όπως ακριβώς και το σπίτι μας, και αυτό το μήνυμα θα φροντίσουμε να το περάσουμε και στους μικρούς μας μαθητές. Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για την παρουσία σας. Και τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Γεωργίου, ελάτε κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί γονείς, συνάδελφοι, ως δάσκαλος είμαι καταδυσιασμένος και πολύ συγκινημένος που βλέπω αυτό το υπέροχο, αυτά τα δύο υπέροχα κτίρια, κοσμήματα, πραγματικά. Ο χώρος πρέπει να ξέρετε είναι βασικό εργαλείο της εκπαίδευσης, βασικό παιδαγωγικό εργαλείο, γιατί κεντρίζει τις ψυχές των παιδιών και τα οθεί προς τη μάθηση και τη γνώση. Να είστε σίγουροι οι γονείς ότι θα γίνει εργαστήρι παιδείας και πολιτισμού, γνωρίζοντας και τις νηπιαγωγούς από κοντά και έχοντας συνεργαστεί μαζί τους, σας διαβεβαιώ ότι όντως τα παιδιά θα κατακτήσουν την απαραίτητη παιδεία και τις γνώσεις για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής. Εύχομαι καλή πρόοδο σε όλους και υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του που διαρκώς σε αυτή την οικονομική συγκυρία μας παραδίδουν κτίρια και διευκολύνουν την εκπαίδευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχο. Εμείς.
Και τέλος η κυρία σχολική σύμβουλος, η κυρία Λαγιώτη Λάφης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σεβασμιότατε, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή, έλεγε ο Βίκτορας Ουγκό. Αυτό το γνωρίζει η Δημοτική Αρχή και χάρη στις προσπάθειές της και στις προσπάθειες του Δημάρχου Αμπελοκήπων κ. Λάζαρου Κυρίλογλου, έχουμε την ευκαιρία να απολαμβάνουμε δύο πολύ όμορφα καινούργια διδακτήρια σήμερα. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η σχολική σύμβουλος, στηρίζει εκπαιδευτικούς γονείς και παιδιά. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε αυτό, που υπερέλυσαν εαυτούς για να λειτουργήσει μετά τη μεταφορά του εξοπλισμού, τις διευθύντριες κυρίες Άρτεμι Μαπίλου και κυρία Μαρία Καρακώστα, την κυρία Μαρίνα Καραβάλη, τον κύριο Γιάννη Ξενίδη και φυσικά την ακούραστη συνεργάτρια των υπηαγωγείων, την κυρία Βασιλική Καρίκα. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλες και όλους και τα νέα διδακτήρια να γεμίσουν με χαρά και δημιουργία. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα αυτό το όμορφο φωτεινό φθινοπορεινό πρωινό του Σεπτεμβρίου που ευλογούμε και αγιάζουμε τον τόπο και το χώρο δύο όμορφων νηπιαγωγείων στους Αμπελοκήπους και μου δίδεται η ευκαιρία μέσα στην προσευχή και την αγάπη της Εκκλησίας να υπενθυμίσω ότι η Δυτική Εσπερία Θεσσαλονίκη χρόνια παραμελημένη περιμένει τη συμπαράσταση της πολιτείας. Χαίρομαι που ακόμη εγκαινιάζουμε σχολεία, γιατί τα περισσότερα παιδιά βρίσκονται εδώ στα δυτικά, από απλούς και ταπεινούς γονείς, ολυμπιονίκες της καθημερινότητας που αγωνίζονται. Και μου δίδεται η ευκαιρία να πω ότι το μεγαλύτερο εθνικό μας πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Η χώρα μας αδειάζει και γερνά επικίνδυνα. Χρειάζεται δυνατότερη προσευχή, μετάνοια, ενότητα και περισσότερη εργασία για να αναστήσουμε αυτό τον όμορφο και ευλογημένο τόπο, την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ. Χαρούμενη μέρα σήμερα. Είναι από τις μέρες που λες αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με την πολιτική. Όταν βλέπεις έργα και προσπάθειες στις οποίες συνέβαλες να ολοκληρωθούν,
να είναι πραγματικότητα. Μια τέτοια είναι μέρα σήμερα που εγκαινιάζουμε και το συγκεκριμένο συγκρότημα σχολείων. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων φρόντισε μέσω της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές του πρώην ΟΣΚ να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να κατασκευαστεί, να το παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά να ανοίγεις ένα νηπιαγωγείο, ένα σχολείο στα νέα παιδιά. Σε αυτά στηριζόμαστε. Θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σχολεία, να υπάρχει το κατάλληλο πρόγραμμα. Ο Δήμος εδώ, Αμπελοκυβών Μενεμένης, με τον Δήμο Γιώργο Κυρίζογλου, παλεύουν πολύ. Βέβαια, έχω και την χαρά να έχω συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, καθώς ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης φρόντισα να βγάλουμε όλα τα εμπόδια για να μπορέσει να χτιστεί μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΠΑ. Δώσαμε κάποιες εγκρίσεις που καθυστερούσαν μια δεκαετία περίπου και νιώθω και μια προσωπική χαρά, έτσι ως συμβολή σε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα.